Ματούλα. Ανδριανή. Μαμάδες, σπίτι, κατάθλιψη. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν ισχύει φυσικά όλες για όλες τις μαμάδες αυτό. Απλά αν συγκρίνουμε μαμάδες που εργάζονται και μαμάδες που μένουν στο σπίτι, οι έρευνες δείχνουν ότι τα ποσοστά κατάθλιψης είναι μεγαλύτερα. Κινδυνεύουν περισσότερο. Και οι έρευνες δείχνουν και ειδικότερα γυναίκες που έχουν γεννηθεί από το 80 και μετά. Γιατί? Γιατί πριν από εκείνη τη δεκαετία, συνήθως το να δουλεύει μία γυναίκα δεν ήταν σύνηθες. Άρα έρχεται η κοινωνική σύμβαση. Βέβαια. Να τις βαρύνει. Ναι. Από εκεί και πέρα οι γυναίκες έχουν επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, χρήμα, αγώνα, αγωνία στις σπουδές. Οπότε αν μια γυναίκα έχει επενδύσει 20 χρόνια από τη ζωή της και κάπου στα 40 πλέον φτάσει να μην εργάζεται, οπότε για όλα αυτά τα οποία έχει παλέψει να μην μπορεί πλέον να τα υλοποιήσει και να τα πραγματοποιήσει, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ματαιώνεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει και περισσότερες πιθανότητες να πάθει κατάθλιψη. Παλιότεροι γυναίκες δεν ήταν σύνηθες να εργάζονται, οπότε ήταν και πιο... πώς να σου πω, εκείνες θυμάμαι, ας πούμε, και εγώ τη μαμά μου να πηγαίνει με τις φίλες της, να είναι στο σπίτι, σήμερα, να πίνουν τον καφέ τους, να παίζουν τα παιδιά. Σήμερα μια γυναίκα που είναι στο σπίτι βιώνει πάρα πολύ μοναξιά. Ματούλα. Δεν θα βρει εύκολα να κάνει παρέα, να βγει έξω, να μιλήσει. Περισσότερες γυναίκες εργάζονται. Άρα μένουν μόνες, δεν έχουν επιλογές στο να... κοινωνικοποιηθούν. Να κοινωνικοποιηθούν. Όχι. Και η κοινωνικοποίηση είναι μια πολύ βασική μας ανάγκη, η οποία δυστυχώς όταν οι γυναίκες μένουν μέσα στο σπίτι, λόγω συνθήκων σήμερα, είναι μια ανάγκη που δεν μπορούν να την πραγματοποιήσουν. Δηλαδή το πρωί που περνούν πολλές ώρες μόνες τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν επίσης μια άλλη γυναίκα που δεν εργάζεται και να κάνουν κάτι παρέα με τα παιδιά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασχολούνται με τις δουλειές του σπιτιού και με το μεγάλωμα των παιδιών αποκλειστικά. Τα τελευταία χρόνια έχω δει μαμάδες που αυτοοργανώνονται και πάρα πολύ μ' αρέσουν. Είναι μαμάδες που έχουν επιλέξει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους οι ίδιες ή μπορεί απλά να μην βρίσκουν δουλειά. Είναι γενικά τέτοιες συνθήκες που να είναι στο σπίτι με τα παιδιά και επειδή έχουν ακριβώς εντοπίσει αυτό το ζόρισμα που τους προκαλεί αυτή η νέα συνθήκη στη ζωή τους, έχουν δημιουργήσει ομάδες και κάνουν πράγματα μεταξύ τους. Και για τα παιδιά τους και χωρίς τα παιδιά τους. Αυτό. Κοινωνικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο που παλιότερα ήταν πιο φυσιολογικό να γίνει. Δηλαδή, ούτε η γειτόνιζα θα δούλευε, ούτε η αδερφή, ούτε η ξαδέρφη, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω. Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι και με ανησυχεί πάρα πολύ. Ότι σαν κοινωνία δεν αφήνουμε αυτές τις μαμάδες, δεν τους επιτρέπουμε. Δεν επιτρέπουμε σε αυτές τις γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους να έχουν θλίψη και να ζορίζονται συναισθηματικά. Δηλαδή σκεφτόμαστε και λέμε, έλα τώρα, είσαι στο σπίτι όλη μέρα, έχεις άπλετο χρόνο, κάνεις ό,τι θες, δεν έχεις αυτό το άγχος και το φόρτο που έχω εγώ πηγαίνοντας στη δουλειά μου και το ότι ο καθένας θα μου φορτώσει τα δικά του και την αγωνία που έχω να φέρω π.χ. στο σπίτι λεφτά θα μπορούσε να σκεφτεί ο παπάς. Εσύ όλη μέρα έχεις όλη τη μέρα δική σου. Παιδιά λοιπόν στο σχολείο. Και πάλι μετά τι υποχρεώσεις έχεις, το διαβασμά τους, το φαγητό και να πας καμιά βόλτα με τα παιδιά. Έτσι το έχουμε πει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό και οι άλλοι, και το περιβάλλον δεν αναγνωρίζει τη δυσκολία αυτής της δουλειάς. Και οι ίδιες δεν το αναγνωρίζουν αυτό, δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να αναγνωρίσουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μία 24-ωρη απασχόληση, μία 24-ωρη σχεδόν φροντίδα, όπου διαρκώς καλούνται να φροντίσουν για κάτι ή να φροντίσουν κάποιον και ταυτόχρονα να νιώθουν δύσκολα συναισθήματα, για παράδειγμα, να έχουν νεύρα, να ξεσπούν στα παιδιά τους, να ανοίγουν το διαδίκτυο, να βλέπουν ένα άρθρο, τι ψυχολογικά προβλήματα προκαλούν στα παιδιά τους το ξέσπασμα των νεύρων, ενοχοποιούνται πάλι, νιώθουν άσχημα. Γενικότερα, εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, έτσι λίγο ψάχνοντας τώρα για αυτό το θέμα, το πόσα πολλά θα διαβάσουμε για το πώς πρέπει οι μαμάδες να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, και ενώ βρίσκουμε άρθρα σε επιστημονικά site, ενώ για το πώς νιώθουν αυτές οι μαμάδες, αυτό που βρήκατε είναι μαρτυρίες από τις ίδιες και όχι κάποιο άρθρο, τουλάχιστον έτσι την έρευνα που εγώ έκανα, που να υποστηρίζεται επιστημονικά. Επιπλέον, οι μαμάδες τη σημερινή εποχή φέρουν πάρα πολύ βάρος στο πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών.
Όταν λοιπόν έχουμε μία μαμά που είναι μέσα στο σπίτι και μία ενοχοποιημένη μαμά, άθελά μας δεν της επιτρέπουμε ούτε να απολαύσει το ρόλο της μητρότητας, ούτε να διερευνήσει πώς είναι για αυτή η μητρότητα, πώς εκείνη την βολεύει και πώς για εκείνη είναι σωστό να τον παίζει αυτό το ρόλο. Αλλά είναι μια μαμά που συνήθως εστιάζει πάρα πολύ σε όλα αυτά που δεν κάνει να. Και όχι σε αυτά που κάνει, που μπορεί να κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι βάρος φέρουν αυτές οι γυναίκες. Συν το ότι πάρα πολύ συχνά θα ακούσουν από τον περίγυρο «Τι γκρινιάζεις πάλι, κάθεσαι στο σπίτι όλη μέρα». Αυτό που λες, έχεις άπλετο χρόνο. Μια γυναίκα που είναι όλη μέρα σπίτι δεν έχει άπλετο χρόνο. Γιατί διαρκώς ασχολείται με δουλειές. Οι περισσότερες αυτό κάνουν. Φροντίζει άλλους. Ναι. Αν είναι μια μαμά που υπάρχει στην οικογένεια μια οικονομική άνεση, είναι ίσως μια πιο τυχερή μαμά, με την έννοια ότι έχει επιλογές. Ας φανταστούμε μια μαμά όμως που είναι στο σπίτι και δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα. Που είναι η πλειοψηφία αυτή. Μην γελιόμαστε. Βέβαια. Δηλαδή, αφενός είσαι στο σπίτι, αφετέρου δεν έχεις ούτε την οικονομική σου αυτονομία, να πεις ότι ρε παιδί μου, έχω κάποια χρήματα στη διάθεσή μου και μπορώ να τα διαθέσω για μένα. Ναι, να πάω το καφέ μου, να πάω το σπορ μου, τη δραστηριότητά μου, το χόμπι μου, να πάω να φτιάξω τα νύχια μου στην τελική. Να κάνω κάτι για μένα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσω, να το. Τέλος πάντων, να μπω σε μια διαδικασία. Από την ακριβώς, να το στερήσω από το, από το κουμπαρά τον οικογενειακό. Και το κάνει ακόμα πιο βαρύ αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί δεν αντικειμενικά έχει, όμως. Βέβαια, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει την επιλογή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να νιώθει ότι δεν έχει την επιλογή να διευκολύνει τον εαυτό του με τον τρόπο που εκείνο μπορεί. Γιατί οι μαμάδες που είναι στο σπίτι, επειδή είναι ένας σπουδαίος ρόλος, σημαντικός ρόλος, οφείλουν ακόμα παραπάνω να φροντίζουν τον εαυτό τους. Ό,τι σημαίνει αυτή η φροντίδα για την κάθε μια. Ναι. Έτσι, μπορεί για τη μία να σημαίνει το κομμωτήριο, για την άλλη το γυμναστήριο, για την άλλη να πάει να περπατήσει λίγο. Αυτός ο προσωπικός χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, έστω και αν είναι λίγος, αλλά χρειάζεται να το διαθέτουμε. Επίσης, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη την ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης, δηλαδή το να νιώθουμε ότι τα ταλέντα, οι ικανότητες, τα όνειρα που έχουμε μέσα μας τα πραγματοποιούμε και έξω. Ναι. Όταν μια γυναίκα δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τα όνειρά της, τα θέλω της, τις ανάγκες της, αρχίζει και νιώθει έναν εγκλωβισμό. Και την ίδια στιγμή ενοχές για αυτόν τον εγκλωβισμό, γιατί νιώθει ότι αυτό σημαίνει ότι δεν αγαπώ τα παιδιά μου. Δεν έχει καθόλου να κάνει με αυτό. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζεται μέσα από πολλούς ρόλους να παίρνουμε αξία. Δεν μπορούμε μόνο από ένα. Και αν αυτό γινόταν παλιά, φέτος δεν γίνεται. Φέτος και του χρόνου και στα χρόνια μας γενικώς. Είναι παγίδα μεγάλη αυτή. Μεγάλη. Το να λέμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, ρε, εγώ τώρα πρέπει να μαζευτώ, άσε τις φιλοδοξίες μου, τώρα δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Μα έτσι το έκανε και η μάνα μου, έτσι το έκαναν και όλες οι γυναίκες που έχω στο μυαλό μου. Εγώ τώρα γιατί έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι λάθος κάνω εγώ. Αλλά να θυμίσουμε ότι καθόλου δεν ήταν τα παλιότερα χρόνια έτσι. Όλα τα μέλη της οικογένειας από πάρα πολύ νωρίς συμμετείχαν στις δουλειές. Και αν τα παιδιά δεν υπάκουαν, έπεφτε και ξύλο και πάρα πολύ εύκολα βάζαν τα πράγματα. Και τελείωνε η δουλειά γρήγορα. Ακριβώς, γρήγορα. Μην τα ξεχνάμε. Ούτε ενοχές, ούτε πώς μεγαλώνεις το παιδί σου και τι θα του προκαλέσεις. Ακριβώς, που σήμερα μια μαμά καλύτερα να είναι και ψυχολόγος μου στο σπίτι, να μάθει την ενεργητική ακρόαση. Ωραία να τα μάθει όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολλά πράγματα για έναν άνθρωπο. Πάρα πολλά. Και για να τα μάθει και να τον βοηθήσουμε να είναι καλύτερο σε αυτό το ρόλο, χρειάζεται και αυτός να ενθαρρύνει τον εαυτό του και εμείς να τον ενθαρρύνουμε. Κατηγορώντας τον και έχοντας απέναντι, βάζοντάς τον απέναντί μας και λέγοντας ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ εύκολο. Μην παραπονιέσαι. Σίγουρα δεν τον διευκολύνουμε και δεν τον βοηθάμε με κανένα τρόπο. Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και είναι αυτό που λέμε, είναι συνεχώς, διαρκώς. Μια μαμά μπορεί πάρα πολύ εύκολα να βάλει στην άκρη τη σεξουαλικότητά της, τη θηλυκότητά της, την ατομικότητά της. Και η κατάθλιψη έρχεται γιατί αρχίζει και το κάνει και δεν το καταλαβαίνει ότι το κάνει. Και απλά έρχεται κάποια στιγμή να νιώθει ότι δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δύναμη, ότι έχει έτσι μια θλίψη, μια στεναχώρια για την οποία νιώθει ενοχές. Και να νιώθει γενικά ότι δεν έχει διάθεση για ζωή. Δεν έχει διάθεση ακόμα και να ασχοληθεί έτσι με τα παιδιά της. Ναι.
Θα δούμε πολλές γυναίκες να είναι στο σπίτι και να ασχολούνται πάρα πολύ με τις δουλειές. Να λένε οι άντρες, μα εκείνη κάνει συνέχεια δουλειές. Αυτό όμως πολλές φορές είναι γιατί έστω με αυτόν τον τρόπο μια γυναίκα που είναι μέσα στο σπίτι βλέπει κάτι απ' έξω να πραγματοποιείται, να το κάνει να η ίδια, να το τακτοποιεί. Και είναι κάτι, γιατί έχουμε ανάγκη να το δούμε αυτό. Να δούμε κάτι. Αφού σε συγκεντρώνει εκεί και αποφεύγεις όλο το άλλο που σε δυσκολεύει πάρα πολύ συναισθηματικά. Είναι πολύ ζώρικο. Είναι πάρα πολύ ζώρικο και κυρίως γιατί οι άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος ο σύντροφος δεν μπορεί να μπει στη θέση σου και να καταλάβει ότι εκτός από μαμά, την ίδια στιγμή είσαι και η νοικοκυρά του σπιτιού. Άρα δεν φροντίζεις μόνο για το να είναι καλά τα παιδιά, χαρούμενα να παίζουν. Θα πρέπει να φροντίσεις και να είναι καθαρό το σπίτι, να έχει φαγητό, να έχουν καθαρά ρούχα, να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα ρολόι, τα πάντα, για όλα τα μέλη της οικογένειας. Και εκεί, πού είναι ο δικός σου χώρος και ο δικός σου χρόνος. Και το δικαίωμα να λειτουργήσει με ένα δικό σου ρυθμό, γιατί κακά τα ψέματα, για να μπορέσει ένα σπίτι να λειτουργήσει, δεν μπορείς, δεν έχεις απαραίτητα τη δυνατότητα να λειτουργείς με το δικό σου ρυθμό. Θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Άρα, μια τέτοια γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να καθίσει, να λειτουργήσει με ένα δικό της ρυθμό, πιο αργά ή να μην λειτουργήσει καθόλου. Δεν μπορεί, ακολουθεί τους υπόλοιπους. Αυτό το δικαίωμα, αντίστοιχα, ο άνδρας που εργάζεται, το έχει όταν επιστρέψει στο σπίτι, να καθίσει στο καναπέ και πολύ καλά θα κάνει να ξεκουραστεί. Η γυναίκα λοιπόν που είναι στο σπίτι μπορεί να έχει την ανάγκη να πάει μια βόλτα και θα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή «Μα ο άντρας μου όλη τη μέρα δούλευε, εγώ δεν έκανα κάτι, ήμουνα στο σπίτι». Δηλαδή πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τις ίδιες η αναγνώριση της ανάγκης να παίρνουμε χρόνο και να τον παίρνουμε τον τρόπο που το χρειαζόμαστε. Να διεκδικήσουμε. Να διεκδικήσουμε. Βάζω και εμένα μέσα γιατί όλες οι γυναίκες το κάνουν αυτό. Είναι στο DNA μας μέσα, το κοινωνικό μας, το έχουν περάσει αυτό με το χρόνο που λες, ότι ο άνδρας μπορεί να πάρει το χρόνο του και να κινηθεί με τους ρυθμούς του. Η γυναίκα πρέπει να το κάνει όλο για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των υπολείπων. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διεκδικήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιες, να καθίσουμε λίγο κάτω και να δούμε ότι αν είμαι μια γυναίκα που νιώθω πλέον ότι δεν έχω διάθεση, ότι το μέσα μου δεν έχει και πολλά χρώματα πλέον, μόνο γκρι και μαύρο, να δω λίγο πώς μπορώ και τι δυνατότητες και τι επιλογές έχω και πώς μπορώ να διευκολύνω τον εαυτό μου. Αν έχω πάρα πολύ ανάγκη να πάω να εργαστώ και η ενοχή είναι αυτή που με κρατάει και όχι η ανάγκη, μια γυναίκα πρέπει να αρχίσει να το διαπραγματεύεται μέσα της. Τα παιδιά της θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένα και χαρούμενα αν είναι και η ίδια γεμάτη. Και ας μην τρώνε μαζί το μεσημέρι. Ναι. Και ας μην τα παίρνει αυτή η απεισχολία. Ακριβώς, γιατί μπορεί μετά να περάσει μία ώρα με το παιδί της, 10 λεπτά, αλλά να είναι πολύ πιο ποιοτικά. Μπορεί να δεις μαμάδες να είναι όλη μέρα στο σπίτι και να μην γυρίσουν μια στιγμή να κοιτάξουν το παιδί τους, γιατί τις έχουν βαλτώσει τόσο πολύ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Δεν που αντέχουν. Δεν αντέχουν, δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν. Οπότε, γιατί συχνά που θα έρθουν στο γραφείο μαμάδες που θέλουν να εργαστούν και νιώθουν τύψη ότι θα αφήσουν το παιδί στον παιδικό, ότι είναι σημαντικό η μαμά να φροντίσει τον εαυτό της για να μπορεί να φροντίζει. Αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί το παιδί να το αφήσει στο παιδικό, να το αναλάβουν οι γιαγιάδες για ένα διάστημα, δεν έχει τόσο αρνητικές συνέπειες όσο έχει το να μένει μέσα στο σπίτι και να είναι διαρκώς θλιμμένη και βυθισμένη στις δικές της σκέψεις. Αυτό είναι και για το παιδί πολύ πιο επιβαρυντικό. Φυσικά και για το παιδί. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό από τις 2 εβδομάδες, τον 1 μήνα που θα περάσει μέχρι να προσαρμοστεί στον παιδικό σταθμό, να είναι μια μαμά που δεν έχει διάθεση. Ματουλά, όταν μία μαμά δεν έχει διάθεση και είναι χάλια και την αντιπροσωπεύει πλήρως αυτό που εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή, ζητάει πρώτα απ' όλα από τον εαυτό της βοήθεια ή δικαιούται βοήθεια και από τον σύντροφό της σε εκείνη τη φάση και πρέπει να τη ζητήσει. Δηλαδή τι θα την ανασύρει από αυτό το δύσκολο πηγάδι που έχει πέσει. Κοίτα να δεις, χρειάζεται και ο σύντροφος να έχει λίγο τεντωμένες τις κεραίες του, διότι μια γυναίκα που είναι σε αυτή, που περνάει κατάθλιψη, είναι μαμά, είναι σπίτι, εργάζεται και περνάει κατάθλιψη, είναι πάρα πολύ πιθανό και η ίδια να μην το έχει καταλάβει. Δηλαδή, επειδή αυτό είναι η καθημερινότητά της, η έλλειψη διάθεσης είναι η καθημερινότητά της, το έχει συνηθίσει τόσο πολύ, που πιστεύω ότι έτσι είναι, αυτό είναι. Είναι ο χαρακτήρας μου, θα σου πει. Είναι έτσι. Είναι. Και έτσι είναι η μητρότητα. Και έτσι είναι οι γυναίκες που μένουν στο σπίτι, έτσι είναι.
Οπότε εκεί καλό θα ήταν ο άντρας να έχει λίγο έτσι τεντωμένη στις κεραίες, ίσως να ρωτήσει πώς είσαι εσύ με όλο αυτό. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία διέκοψε τη δουλειά της, σταμάτησε να εργάζεται. Θα ήταν πολύ ωραίο κάποιες να κάνουν την ερώτηση: πώς είναι αυτό για σένα να είσαι μέσα στο σπίτι, να μην εργάζεσαι. Ναι. Δηλαδή, λίγο να βοηθήσουμε τη σύντροφό μας, αν η ίδια δεν μπορεί λίγο να στραφεί προς τον εαυτό της. Με πολύ απλές ερωτήσεις, δεν είναι ανάγκη να βρίσκουμε περίπλοκα πράγματα. Είναι απλά πώς είσαι, αλλά αλήθεια εκείνη τη στιγμή να κάτσουμε λίγο, να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να δείξουμε: νιάξουμε, τι θέλω να μάθω, πώς είσαι, πώς είναι όλο αυτό για σένα. Φαντάζομαι είναι δύσκολο. Ακόμα η αναγνώριση. Αναγνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να είσαι εδώ μέσα όλη μέρα, να φροντίζεις για όλους μας. Ευχαριστώ. Δηλαδή αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δεν είναι αυτονόητο και δυστυχώς έχει περάσει μέσα στο DNA μας ότι είναι αυτονόητο να το κάνει μια γυναίκα. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει. Η γυναίκα πλέον δεν εκπαιδεύεται για να γίνει μαμά. Εκπαιδεύεται για να γίνει εργαζόμενη και καλύτερα κάποια στιγμή να μπει σε ένα ρόλο που δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη γι' αυτό. Έτσι. Μία δοκιμή, φίλοι μπαμπάδες, θα σας πείσει. Μείνετε εσείς με τα παιδιά μία εβδομάδα στο σπίτι, έχοντας όλους τους ρόλους της μαμάς, και μετά νομίζω θα την ευγνωμονείτε κάθε λεπτό που θα είναι στη ζωή σας. Ναι, γιατί δεν μπορούν να μπουν στα παπούτσια. Είναι λογικό, αν δεν το ζεις αυτό, δεν μπορείς να μπεις στα παπούτσια. Αναμενόμενο είναι. Μαμάδες, κοριτσάρες όμορφες, καθίστε λίγο μόνοι σας και σκεφτείτε το, νομίζω. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς, αυτό που λες εσύ, παιδί μου, τι μου συμβαίνει, είμαι καλά, είναι έτσι, εντάξει, εγώ μένα, έτσι ήθελα να το ζήσω αυτό το πράγμα, ήθελα να γίνω μαμά για να ζήσω αυτό, πώς θα το κάνω να γίνει δικό μου και να είμαι καλύτερα μέσα σε αυτό. Τι επιλογές έχω. Και το χτίζει σιγά σιγά, εντάξει, δεν πάμε να τα γκρεμίσουμε όλα την επόμενη μέρα, όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, σιγά, βήμα. Σας βάλαμε το μαμούνι, μπήκε. Να δούμε τώρα. Εύχομαι να έχει μια καλή πορεία για όλους εσάς το από εδώ και κάτω. Ματούλα, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κλείνουμε το μαγαζί για σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10. Γεια. Yeah.